Στην κεντρική πολιτική σκηνή κυριαρχεί το θέμα του εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καθημερινές ή τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ωστόσο, βέβαια, κάποιες από τις προωθούμενες διατάξεις βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά βέβαια σφοδρές οι αντιδράσεις και από συνδικάτα και από εργαζομένους. Φιλοξενούμε σήμερα στην Κρήτη σήμερα την Υφυπουργό Εργασίας αρμόδια για την δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να εστιάσουμε λίγο στα μέτρα τα οποία προωθεί το Υπουργείο, με βασικό στόχο, όπως έχετε τονίσει και εσείς, την καλύτερη δυνατή σύνδεση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, κυρίως μέσα από παρεμβάσεις. Αναφέρομαι στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Θέλω να αναφέρετε λίγο τις σημαντικότερες, σύμφωνα με την άποψή σας, βέβαια, αλλαγές που προωθούνται επιγραμματικά, προκειμένου να προχωρήσουμε και σε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που πλέον βάζουμε την ισότητα όχι σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά προωθούμε συγκεκριμένα μέτρα με πράξεις για την συμφιλίωση και οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ώστε έτσι να πετύχουμε την ισότητα των φύλων. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι ναι, η Ελλάδα ως χώρα έχουμε μια πολύ καλή νομοθεσία για τα θέματα αυτά, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι αυτή η νομοθεσία να εφαρμόζεται και να εφαρμόζεται με συγκεκριμένες πράξεις την επόμενη μέρα. Στο νέο εργασιακό νόμο που έχει τεθεί σε διαβούλευση, προβλέπεται εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία για την ισορροπία, όπως είπαμε, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Για πρώτη φορά στη χώρα μας υπάρχει άδεια πατρότητας, που θα είναι 14 ημερών, ενώ η οδηγία προβλέπει 10 μέρες. Αυτή τη στιγμή ισχύουν μόνο 2 μέρες, δηλαδή υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο. Ο μπαμπάς, όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι, να μπορεί να παίρνει 5 μέρες άδεια, ενώ όταν ένα νέο παιδί έρχεται στον κόσμο, ο μπαμπάς να μην μπορεί να μετάσχει άμεσα με το παιδί, να έχει κάποιες μέρες άδεια, όπως και φυσικά και η μητέρα. Επίσης, προβλέπονται άδεια πατρική γονική άδεια, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, πλέον θα υπάρχει αμεταβίβαστο δικαίωμα σε κάθε γονέα να δικαιούται κάποιες μέρες άδεια. Επίσης, θα υπάρξει και η μία πώληση, εκτός από τη μαμά που ισχύει αυτό το 18μήνο, αλλά πλέον θα είναι και για τον μπαμπά για 6 μήνες. Μη φύγοντας τα δικαιώματα της μητρότητας, ταυτόχρονα προσπαθούμε να προωθήσουμε και άλλες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του μπαμπά. Διότι δεν είναι μόνο υποχρέωση των μπαμπάδων, όπως λέμε, να μετέχουν στην ανατροφή των παιδιών τους, είναι και δικαίωμά τους. Και βλέπουμε ότι πολλά νέα ζευγάρια το διεκδικούν αυτό και πολλοί νέοι μπαμπάδες θέλουν να μετέχουν στην ανατροφή των παιδιών. Και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε και τις γυναίκες. Γιατί πολλές φορές, εγώ ας πούμε το έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν, να πηγαίνω να δώσω συνέντευξη για δουλειά και να με ρωτούν αν σκοπεύω να κάνω οικογένεια όταν δεν είχα ή όταν είχα τα παιδιά, όταν είχα οικογένεια, αν μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις των παιδιών. Πλέον δεν θα χρειάζεται ο εργοδότης και η εργοδότρια να κάνει την ερώτηση αυτή, γιατί θα ισχύει και για τους άντρες ακριβώς το ίδιο. Αναφέρεστε σε κάποιες αλλαγές, τα οποία βέβαια έχουν σχέση και με το χαρτοφυλάκιό σας, δημογραφική πολιτική και οικογένεια. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα. Και η ισότητα των φύλων, διότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ναι. Συνδέονται διότι ένα μεγάλο μέρος που θίγει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι χώρες είναι η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τις γυναίκες, ώστε έτσι να κατορθώσουμε την ουσιαστική ισότητα. Αναφέρεται. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Βέβαια, ότι προστατεύεται η εργασία μέσω της απαγόρευσης απόλυσης για τους εργαζομένους που κάνουν χρήση αδειών και διευκολύνσεων, σωστά. Και αυτό, ότι για όσο χρονικό διάστημα θα γίνονται οι διευκολύνσεις αυτές, όπως επίσης θα προβλέπεται πλέον και στη μη απόλυση, στην παράνομη απόλυση, να διεκδικεί ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη την άδεια αυτή και να ο εργοδότης ενδεχομένως δεν μπορεί να τον απολύσει. Ξέρετε, υπάρχει και ο αντίλογος από την πλευρά των εργαζομένων, των συνδικάτων, των εργατικών κέντρων και της αντιπολίτευσης. Εγώ εστιάζομαι κυρίως στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Στέκονται στην περίφημη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ισχύει εδώ και 30 χρόνια. Λέει το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, για να σας δώσω την πάσα και να συνεχίσετε, θα έχει τόσο χρόνο θέλετε. Λέει το εργατικό κέντρο Ηρακλείου ότι θεσμοθετείται μια υπεροριακή απασχόληση μέσω ατομικών συμβάσεων, χωρίς το μέσο των συλλογικών διαπραγματεύσεων που ίσχυε έως και σήμερα. Τι απαντάτε? Πρώτον,
η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία είχε και από την αντιπολίτευση στο παρελθόν είχε υπογραφεί για να προωθηθεί, μιλάει και για ατομικές συμβάσεις. Αν ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη θελήσει να δουλεύει κάποιες μέρες περισσότερο για να λαμβάνει κάποιες μέρες να είναι στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, ή να, αν είναι κάποιος φοιτητής ή μια φοιτήτρια, να μπορεί να πάει να σπουδάσει, να συνεχίσει τις σπουδές του, να κάνει το μεταπτυχιακό του. Σε κάθε περίπτωση, το 8ωρο, και αυτό είναι και ρητά με διάταξη μέσα στο νομοσχέδιο, δεν υπάρχει περίπτωση να καταργείται. Είναι και ένα θέμα που έχει τεθεί και από την αντιπολίτευση πολλές φορές. Αυτό δεν ισχύει. Με τις υπερορίες. Η διευθέτηση εργασίας, να πούμε ναι. πρώτα για την διευθέτηση. Ναι, είναι κάτι που ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, που έχει στηριχτεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτή. Αυτό θα γίνει με ατομική. Δεν μπορεί να υπάρξει συλλογική σύμβαση για το πώς θα διευθετήσει ο ένας εργαζόμενος, αν χρειαστεί κάποια άδεια και όλα αυτά. Αυτό γίνεται με ατομικές. Όπως και στο δικαίωμα στην τηλεργασία. Και εκεί υπάρχει και το κομμάτι της. Δεν μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες μέσα στο νομοσχέδιο, ώστε και όλα αυτά θα μπορούν με την ψηφιακή κάρτα σε πραγματικό χρόνο να ελέγχονται από την επιθεώρηση εργασίας, που πλέον θα είναι ένας ανεξάρτητος φορέας, θα είναι μια ανεξάρτητη αρχή και σε κάθε περίπτωση θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο και πότε κάνει ο εργαζόμενος διάλειμμα και ποιες είναι οι υπερορίες του και αν οι υπερορίες του πληρώνονται. Για την επιθεώρηση εργασίας αναφέρεστε, που οδεύει ως μια ανεξάρτητη αρχή, σωστά? Ναι, θα είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Εδώ βέβαια υπάρχει ο αντίλογος, ότι θέλει το Υπουργείο να βγάλει την ευθύνη από πάνω του. Μα στο παρελθόν, και όπως είδαμε, είχαν έρθει και άλλα νομοσχέδια, τα οποία εμείς ως αντιπολίτευση, όσον αφορά την ΑΔΕ, που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Θεωρούσαμε ότι ήταν ότι το νομοσχέδιο ήταν σε θετική κατεύθυνση και από πλευράς Νέας Δημοκρατίας τότε το είχαμε στηρίξει μέσα στη Βουλή. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και τώρα. Ότι θα υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν θα επηρεάζεται από κανέναν. Θα μπαίνει ο πρόεδρος με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Σαφώς είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Μια επιθεώρηση εργασίας που αντιμετωπίζει βέβαια θέματα υποστελέχωσης. Αυτό είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα και για τον νομό Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ένα συνεργείο, δύο ατόμων για ελέγχους, για ένα ολόκληρο νομό. Γι' αυτό και ήδη και ο Υπουργός έχει ζητήσει ότι θα αυξηθούν και οι θέσεις των επιθεωρητών και σε κάθε περίπτωση στόχος μας είναι, δεν υπάρχουν, να βγούμε από τη λογική ότι υπάρχουν κόμματα που είναι κοντά στον εργαζόμενο και κόμματα που υπάρχουν κοντά στις επιχειρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα, ένα φιλελεύθερο κόμμα που απευθύνεται σε όλες και σε όλους. Πρέπει να μπούμε και στη λογική, να ξέρουμε ότι ούτε επιχείρηση υπάρχει χωρίς εργαζόμενους, ούτε εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. Άρα χρειάζονται και οι δύο. Άρα χρειαζόμαστε όλες οι διατάξεις και όλες οι πολιτικές που θα εφαρμόσουμε να αφορούν και τους δύο. Και να μην θίγονται ούτε τα δικαιώματα των εργαζομένων, ούτε σαφώς να μπορούν και οι επιχειρήσεις να δουλεύουν ώστε να υπάρχει εργασία, να υπάρχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να υπάρχουν και καλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να περάσουμε σε υπερορίες. Ναι, σαφώς. Βέβαια. Θεσμοθετείτε η περιοριακή απασχόληση. Σας το ανέφερα πριν από λίγο, μέσω ατομικών συμβάσεων. Την ίδια ώρα, βέβαια, που έχουμε και μία έρευνα της ΓΕΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία, και εκεί στέκεται και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, χαρακτηριστικά ρεπορτάζ έχουν δημοσιευθεί, ότι το 40% της υπεροριακής απασχόλησης στην Ελλάδα δεν πληρώνεται. Οπότε ξεκινάμε μία συζήτηση για υπερορίες τη στιγμή που δεν πληρώνονται. Ένας λόγος παραπάνω για να μπορέσουμε αυτό να διευθετήσουμε. Όταν θα υπάρχει και η ψηφιακή κάρτα και αυτό θα φαίνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο, κανένας δεν θα μπορεί να βάζει υπερορίες οι οποίες να μην μπορεί να τις. Που δεν θα δίνει ταυτόχρονα τα χρήματα στον εργαζόμενο. Επίσης, το πώς θα γίνει όλες αυτές οι υπερορίες και πώς θα γίνει η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα είναι με τη συμφωνία του εργαζομένου. Και για να προστατεύσουμε εδώ τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη, πήγαμε στη λογική ότι θα είναι λόγος παράνομης απόλυσης να εκβιάσει μέσα σε εισαγωγικά ο εργοδότης ή η εργοδότρια τον εργαζόμενο να δεχτεί υπερορίες, να δεχτεί διευθέτηση εργασίας ή να κάνει αίτηση για διευθέτηση εργασίας από τη στιγμή που δεν θέλει. Οπότε υπάρχει το σχέδιο της προστασίας των εργαζομένων αυτών. Τώρα, όσον αφορά την αύξηση των υπεροριών, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η χώρα μας και πάλι και με αυτή την αύξηση των υπεροριών είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τις υπερορίες. Επίσης, δεν θίγεται
Το 8ωρο, αν δουλέψει κάποιος υπεροριακά και φυσικά εάν το θέλει κάποιος ή κάποια, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάποια άλλη μέρα που θα πρέπει να είναι, που να μην δουλεύει. Σε κάθε περίπτωση. Και μέσα αυτό να υπάρχει μέσα στο εξάμεινο. Και από τη στιγμή που θα υπάρχει η ψηφιακή κάρτα, αυτό θα ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο. Να περάσουμε στην διεύρυνση της κυριακάτικης λειτουργίας και σε άλλους κλάδους. Μα έτσι κι αλλιώς γινόντουσαν. Υπήρχε μαύρη εργασία πάνω σε αυτό. Υπήρχαν πολλοί κλάδοι που δουλεύανε μέσα σε εισαγωγικά παράνομα και παράτυπα πολλές φορές. Και πώς προστατεύεται ο εργαζόμενος? Πρώτον, θα πληρώνεται 70% περισσότερο την ημέρα που θα δουλεύει και ταυτόχρονα θα δικαιούται άδεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Βοηθάει η κυριακάτικη, συγγνώμη σας Γιακόπτου, η κυριακάτικη λειτουργία μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Logistics και όλα αυτά, γιατί να μην βοηθάει, σαφώς και βοηθάει. Μια μικρομεσαία επιχείρηση λιανεμπορίου, σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Πιστεύετε ότι βοηθάει η λειτουργία την Κυριακή? Σαφώς. Το να έχει εκείνη την ημέρα, το να μπορεί να είναι ανοιχτά και να προσφέρει υπηρεσία, σαφώς και βοηθάει, γιατί θα βγει ο εργαζόμενος που τις προηγούμενες μέρες δουλεύει, ενδεχομένως να βγει, όχι ενδεχομένως, θα βγει σαφώς και θα ψωνίσει. Εννοείται ότι βοηθάει. Μάλιστα. Να περάσουμε... Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε πάνω σε αυτό. Όλα αυτά δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία τα σκεφτήκανε κάποια φωτεινά μυαλά και είπαν ότι έτσι θα το κάνουμε εμείς γιατί έτσι θέλουμε. Είναι πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες και βλέπουμε ότι έχουν πάει πετυχημένα. Δηλαδή, ακόμα και στο κομμάτι της κυριακάτικης αργίας, πάλι δεν είμαστε τόσο με άλλες χώρες που ισχύουν και σε περισσότερους κλάδους η κυριακάτικη εργασία και ταυτόχρονα. Δεν ισχύει όπως ισχύει αυτή τη στιγμή σε εμάς και θα ισχύσει σε εμάς. Μάλιστα. Είναι πολύ περισσότερες. Να περάσουμε λίγο, γιατί έχουμε και πίεση του χρόνου, να σταθούμε λίγο στις πρωτοβουλίες. Ένα άλλο Γιακόψε, που δεν ολοκληρώστε. Συζητήσαμε είναι για τη Σύμβαση 190, που είναι της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Εκεί θα πήγαινα. Για την βία και την παρενόχληση. Αυτό που είναι ένα πολύ σημαντικό, γιατί η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια, που θα προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης. Μάλιστα, σεξουαλική βία στον εργασιακό χώρο, πολλές οι καταγγελίες, δεν ξέρω αν έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και την περίοδο της πανδημίας. Ναι, έχουν αυξηθεί. Σε κάθε περίπτωση αυξήθηκαν πολύ τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και οι καταγγελίες για τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν έγιναν ξαφνικά οι άνθρωποι βίαιοι λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω του COVID. Απλώς αυτό που μας λένε ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία, γιατί και ακόμα και σε αυτή σε αυτό το κομμάτι, αυτό που κάνουμε οι πολιτικές της κυβέρνησης, είναι αυτό που εφαρμόσαμε και στην υγειονομική κρίση. Ακούμε αυτούς που είναι τους επιστήμονες, ακούμε αυτούς που πρέπει να ακούσουμε για να εφαρμόζουμε τις κατάλληλες πολιτικές. Δεν έγιναν ξαφνικά οι άνθρωποι βίαιοι, λοιπόν. Υπήρχε βία. Υπήρχε βία που ήταν κρυφή, υπήρχε βία που σαφώς έγινε πολύ πιο έντονη λόγω του περιορισμού. Γι' αυτό και έγινε και όλη αυτή η καμπάνια όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τα θέματα αυτά. Τώρα, όσον αφορά το εργασιακό, είπαμε ότι η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα κυρώσουν αυτή την σύμβαση. Θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, συγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας σε όλες τις επιχειρήσεις, από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη, και για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση των φαινομένων. Προβλέπετε και επιβράβευση επιχειρήσεων μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα? Και μέσω του προγράμματος ΣΕΡ που γίνονται τώρα, υπάρχει ένα πρόγραμμα που μορφώνουν το δωρεάν πιλωτικά κάποια στελέχη επιχειρήσεων για θέματα ισότητας των φύλων μέσα στο εταιρικό περιβάλλον, ή μεταχείριση, συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ή ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Θα είναι και τα θέματα αυτά οι επιχειρήσεις που θα λάβουν αυτό το σήμα ισότητας. Θα είναι επιχειρήσεις που προωθούν και τα θέματα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της βίας μέσα στον εργασιακό χώρο και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Για πρώτη φορά μπαίνει και το λεγόμενο mobbing, που δεν είχε προβλεφθεί στο παρελθόν, όσον αφορά το μέρος της βίας μέσα στις επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, συγκεκριμένα πλαίσια
και από την επιθεώρηση εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό που θα χειρίζεται όλες αυτές τις καταγγελίες. Μάλιστα, είστε αρμόδια και για τη δημογραφική πολιτική. Οι ηλικιωμένοι αυξάνονται, τα παιδιά μειώνονται, οι νέοι μεταναστεύουν. Από το 2011 γνωρίζετε επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι ξεπερνούν σταθερά τις γεννήσεις, που μειώνονται επίσης σταθερά. Στο επίκεντρο της πολιτικής, στο επόμενο διάστημα, τι θα βρεθεί? Δυστυχώς αυτό είναι η υδραδικλυγής που λέμε βόμβα, που είναι και για τη χώρα μας και για όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά έθεσε και έβαλε και επίτροπο δημογραφίας και δημοκρατίας, με την οποία είμαστε σε άμεση επαφή. Το πιο σημαντικό, για αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, είναι ένα ενιαίο συνεκτικό εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημογραφία, το οποίο θα στηριχτεί πάνω στα συμπεράσματα του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, διότι θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο το οποίο να είναι μακροπρόθεσμο, να μην αλλάζει από υπουργό σε υπουργό, από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο είχαν συμφωνήσει η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων και πάνω σε αυτό θα στηριχτούμε. Στη συνεργασία πάντα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι όπως είπαμε και η Ευρώπη πλέον θεωρεί το δημογραφικό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σε άλλες χώρες είναι περισσότερο όπως εμείς, σε άλλες είναι λιγότερο, όμως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το πρόβλημα αυτό και για πρώτη φορά μέσα στο ΕΣΠΑ έχουμε εντάξει και την δημογραφική πολιτική ξεκάθαρα, ώστε να υπάρξει και χρηματοδότηση, να υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα προωθούν από εκεί. Κυρία Σιρεγγέλα, τελευταία ερώτηση. Σας προβληματίζουν τα ποσοστά ανεργίας στο τελευταίο χρονικό διαστήματος? Να φέρω χαρακτηριστικό το παράδειγμα της περιφέρειας Κρήτης, πρωταθλήτρια σε ανεργία, όχι μόνο ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει έτσι κι αλλιώς την ηγεσία και όχι μόνο την προβληματίζει θεωρητικά. Στόχος μας από την πρώτη στιγμή, επειδή εγώ θα μιλήσω και για τη γυναικεία ανεργία, που έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπότε αφήνουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας εκτός εργασίας και παραγωγικό κομμάτι της χώρας που είναι οι γυναίκες. Τα προγράμματα που έχουμε βάλει και μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και γενικότερα που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας είναι προς στήριξη της γυναικείας εργασίας σαφώς και της εργασίας ταυτόχρονα. Και φυσικά το βασικό, αυτό που λέμε, είναι καλές, ποιοτικές δουλειές και σαφώς για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να αισθάνονται ασφαλείς και οι άντρες και οι γυναίκες μέσα στην εργασία τους, με όλο αυτό το πλέγμα των πολιτικών που φέρνουμε τώρα και προς ψήφιση στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά και με όλες τις άλλες πολιτικές που θα δούμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέσω από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσω από το ΕΣΠΑ και μέσω από τον ΟΕΒ, που ο διοικητής πραγματικά κάνει εξαίρετες προσπάθειες, ο Σπύρος ο Πορτοψάλτης. Μάλιστα, κάθοδος στην Κρήτη προγραμματίζεται, η ατζέντα τι περιλαμβάνει? Κάποια στιγμή σαφώς θα έρθω και στην Κρήτη. Όπως γνωρίζουμε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας δεν ήταν εύκολο. Τώρα όμως, που σιγά σιγά και με σταθερά βήματα μπαίνουμε στην κανονικότητα, η Κρήτη είναι μέσα στις περιφέρειες που θα επισκεφτώ άμεσα. Κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.